Με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο έρχονται προς ενσωμάτωση δύο ευρωπαϊκές οδηγίες, 2019-770-2019, που αφορά τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών, και η 219 κάθετος 771 για τις πωλήσεις αγαθών, που αφορούν κυρίως το κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου, αν και στην πραγματικότητα με ενιαίο τρόπο αντιμετωπίζονται συνολικά τα θέματα του εμπορίου. Οι παραπάνω δύο οδηγίες αποτελούν ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση της ενοποίησης του δικαίου στο πλαίσιο της ευρωνοσιακής αγοράς, αυτή τη φορά στους κανόνες που αφορούν την πώληση αγαθών ή στις συμβάσεις για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τις οδηγίες αυτές επανέρχεται μια παλιά επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δεν είχε προχωρήσει λόγω διαφωνιών που εκφράστηκαν στο Συμβούλιο για την πλήρη εναρμόνιση του δικαίου της πώλησης μεταξύ των κρατών μελών. Μάλιστα, στην περίπτωση και των δύο οδηγιών, στο άρθρο 4 αυτών, επιλέγεται το μοντέλο της μέγιστης ή πλήρους εναρμόνισης, δηλαδή δεν επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να παρεκκλίνουν από το συγκεκριμένο πλαίσιο των κανόνων που θέτει η οδηγία, δηλαδή στερούνται ακόμα και το δικαίωμα να εντείνουν την προστασία των καταναλωτών, εισάγοντας στο εθνικό τους δίκαιο ευνοϊκότερες διατάξεις ή αυστηρότερα μέτρα για τις εμπορικές επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα προβλεπόμενα στις συμβάσεις. Από την όλη συζήτηση που προηγήθηκε στην αρμόδια Επιτροπή, επιβεβαιώνεται η κριτική που εξ αρχής έκανε το κόμμα μας ότι τα περί προστασίας του καταναλωτή και των δικαιωμάτων του δεν είναι ούτε η βασική επιδίωξη του νομοσχεδίου όπως και των οδηγιών, ούτε και επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο στο βαθμό τουλάχιστον που ισχυρίζεται ότι συμβαίνει. Ούτε βέβαια πολύ περισσότερο οι οδηγίες αυτές επιδιώκουν ή μπορούν να κατοχυρώσουν τα συμφέροντα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όπως προβάλλεται. Φυσικά η κριτική μας δεν εξαντλείται σε νομοτεχνικά ελαττώματα που παρουσιάζουν διατάξεις και σε σχέση με την κωδικοποίηση του αστικού κώδικα, στο οποίο κυρίως επικεντρώνεται η κριτική των άλλων κομμάτων, ούτε πολύ περισσότερο στο κατά πόσο αργά ή γρήγορα συμμορφώνεστε με τις ευρωνοσιακές κατευθύνσεις. Είναι αλήθεια αξιοπρόσεκτη η σπουδή σας και ο ανταγωνισμός ποιος πειθαρχεί γρηγορότερα σε αυτές τις οδηγίες. Όμως, κανείς δεν μιλάει για το ποιος είναι ο στόχος αυτών των οδηγιών και μάλιστα διακηρυγμένος, που είναι η μεγαλύτερη ενοποίηση της καπιταλιστικής ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παροχή ενιαίων και σταθερών κανόνων στις επιχειρήσεις. Είναι κατευθύνσεις ενταγμένες στο πλαίσιο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και της ψηφιακής μετάβασης, που είναι στην πραγματικότητα πεδία για επενδυτική διέξοδο σε συσσωρευμένα κεφάλαια, που τελικά θα βοηθήσουν, θα συμβάλλουν περισσότερο στην ακόμα μεγαλύτερη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου σε βάρος μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών, για τους οποίους υποτίθεται κόπτεστε και εισάγονται αυτού του είδους, λέτε, οι ρυθμίσεις. Είναι χαρακτηριστική αναφορά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνόδευε τη συγκεκριμένη οδηγία ότι ο σκοπός αυτών των προτάσεων είναι να δημιουργηθεί ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, να διευκολυνθούν επιχειρήσεις, ισχυρίζονται βέβαια ότι αφορά μικρομεσαίες, για να πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις. Όμως στην πραγματικότητα αυτές που ευνοούνται δεν είναι οι μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλά ιδίως τα ευρωπαϊκά μονοπόλια που επενδύουν και αναπτύσσονται σε διεθνικό επίπεδο και που έχουν και τη δυνατότητα, αν θέλετε, να κυριαρχήσουν στις διακρατικές συναλλαγές. Όταν αλήθεια μιλάτε για εξάλληψη των φραγμών για τις διασυνοριακές συναλλαγές, ενθαρρύνοντας τους εμπόρους να επεκταθούν εκτός συνόρων και μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει κατ' επανάληψη ο συγητής της πλειοψηφίας, για να ανταγωνιστούν, να ανακόψουν τη μεγάλη επέκταση στο ηλεκτρονικό εμπόριο άλλων ανταγωνιστικών προς τα ευρωπαϊκά μονοπόλια, κινέζικων, αμερικάνικων, βρετανικών ή άλλα. Αλήθεια, για ποιους εμπόρους μιλάτε? Για τους μικρούς και μεσαίους εμπόρους επαγγελματοβιοτέχνης που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα καν με τα έξοδα λειτουργίας των μαγαζιών τους και οδηγούνται στο κλείσιμο?
Με τι μέσα αλήθεια θα μπορέσουν να κάνουν αυτές τις περιβόητες διασυνοριακές συναλλαγές όταν δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τα βασικά λειτουργικά τους έξοδα, πολύ περισσότερο αυτή την περίοδο που τα πάντα, η ακρίβεια εκτινάσει πραγματικά τη δυνατότητα συντήρησης των μαγαζιών τους. Φυσικά και δεν αναφέρεστε σε αυτούς, αλλά σε μεγάλες επιχειρήσεις και μονοπόλια του χώρου, αλυσίδες, τα συμφέροντα και τις οποίες έρχονται να καλύψουν οι οδηγίες, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες κερδοφορίες. Αυτούς ενθαρρύνεται πραγματικά και συνολικά βέβαια όλους τους ευρωπαϊκούς ομίλους, αφού οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες συνιστούν το σύγχρονο δρόμο για την εκτείναξη της κερδοφορίας τους. Οι μικρές αλλά και μεσαίες ακόμα εμπορικές επιχειρήσεις έχουν όχι μόνο να ανταγωνιστούν τις μεγάλες αλυσίδες που με τα υποκαταστήματά τους που εξαπλώνονται σε κάθε πόλη και χωριό της χώρας, αλλά και τα διαδικτυακά καταστήματα αυτών και τις αγορές εγχώρες αλλά και ξένες. Δηλαδή θα δημιουργούνται ακόμα πιο άνισες συνθήκες λειτουργίας για αυτούς, αφού ούτε βέβαια στα φυσικά καταστήματα είναι ποτέ δυνατόν να αντέξουν την πίεση από τον ανταγωνισμό των μεγάλων αλυσίδων, πολύ περισσότερο δεν έχουν την ίδια δυνατότητα πρόσβασης ούτε στα διαδικτυακά ψηφιακά συστήματα, στην όλη αλυσίδα μεταφοράς εμπορευμάτων κλπ. Τώρα η όλη συζήτηση για το πώς θα αξιοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση του Ταμείου Ανάκαμψης είναι λίγο φαϊνότερο ότι ούτε αυτή αφορά βέβαια τις μικρές επιχειρήσεις. Άλλος θα καρποθεί, θα ξεκοκαλίσει τη μερίδα του Λέοντος και ήδη οι παραλήπτες αυτών των κονδυλίων είναι προδιαγεγραμμένοι. Το νομοσχέδιο αναφέρει ότι με τις αλλαγές που εισάγονται στο κεφάλαιο της πόλης στον αστικό κώδικα επιχειρείται να αρθεί η αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω της πολυπλοκότητας του νομικού πλαισίου στο δίκαιο των συμβάσεων των κρατών μελών, προσφέροντας ενιαίους και σταθερούς όρους και παράλληλα περιορίζοντας τις δαπάνες των επιχειρήσεων που προκύπτουν λόγω αυτών των διαφορών στο δίκαιο των κρατών μελών. Μάλιστα, το νομοσχέδιο διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της πρώτης οδηγίας σε σχέση με τις συμβάσεις προμήθειας ψηφιακών υπηρεσιών και περιεχομένου, ανεξάρτητα μάλιστα της ιδιότητας του συμβαλωμένου προσώπου, αν αυτός δηλαδή είναι επαγγελματίας, επιχείρηση, μεγάλο μονοπόλιο ή ένας απλός καταναλωτής, με ό,τι δυνατότητες, αν θέλετε, έχει και αυτός να προστατευτεί. Τα παραπάνω ομολογούνται κοινικά και στην αιτιολογική έκθεση, σύμφωνα με την οποία κατά κανόνα είναι οικονομικά σημαντικότερα, λέει, τα συμφέροντα των μη καταναλωτών λειπτών. Και στη δική τους περίπτωση μπορεί ευλόγως να αναμένεται πλέον σημαντική πρακτική αλλά και νομολογική εφαρμογή των διατάξεων του νομοσχεδίου, όπου βέβαια στους μη καταναλωτές δεν αναφέρεται η αιτιολογική έκθεση σε μικρούς επαγγελματίες, αλλά κυρίως στα μεγάλα μονοπόλια του κλάδου που ασχολούνται, αν θέλετε, και με τις ψηφιακές αγορές. Όμως η άρση της αβεβαιότητας που επικρατεί, αν θέλετε, στην ψηφιακή αγορά στοχεύει και κάπου αλλού. Αυτός ο μανδύας προστασίας που υποτίθεται δημιουργείται στις ηλεκτρονικές αγορές και συμβάσεις δεν είναι τίποτα άλλο από μια προσπάθεια να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη σε ευρύτερα λαϊκά στρώματα προς το ψηφιακό ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου ακόμα σήμερα σε ένα βαθμό διατηρείται μια μεγαλύτερη δυσπιστία. Δηλαδή και με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα μεγαλώνεται το πελατολόγιο μεγάλων πολυεθνικών και αλυσίδων που συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος του ηλεκτρονικού εμπορίου. Και βέβαια αυτή η δυσπιστία αφορά βεβαίως και περιπτώσεις απόκλησης από τις διαφημιζόμενες προβαλλόμενες ιδιότητες των εμπορευμάτων αλλά και συνολικά φαινόμενα εξαπάτησης από τα οποία επιδιώκουν βέβαια οι καταναλωτές να προστατευτούν, αλλά είναι πολύ αμφίβολο αν μπορεί πράγματι να υπάρξει τέτοια προστασία. Εξάλλου, φαινόμενα εξαπάτησης υπάρχουν και θα ενισχύονται σε ένα σύστημα που Θεό έχει το κυνήγι του κέρδους και δεν αντιμετωπίζονται με τέτοιου είδους μέτρα. Πολύ περισσότερο όταν οι συγκεκριμένες διατάξεις αφήνουν τέτοιο περιθώριο με αόριστα διατυπωμένες έννοιες και ασάφειες να αξιοποιούνται τελικά προς όφελος του ισχυρότερου μέρους. Ακόμα η οδηγία περιορίζει και αυτή τη δυνατότητα
τα δικαιώματα των αγοραστών να ασκούνται κατ' επιλογή και σωρευτικά, δηλαδή στην πραγματικότητα ιεραρχεί υποχρεωτικά το πώς ένας καταναλωτής θα χρησιμοποιήσει, θα αξιοποιήσει τα δικαιώματά του έναντι σε έναν πολιτή που δεν ικανοποιεί σε περίπτωση ευθύνης του πολιτή για τη μη ανταπόκριση του πράγματος στα συμφωνηθέντα. Υπάρχει περιορισμός ακόμα και για τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο αγοραστής για να προστατευτεί. Όμως δυσπιστία και εύλογα υπάρχει, αν όχι ανησυχία θα λέγαμε, για το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων συνολικά στις ψηφιακές συναλλαγές. Είναι χαρακτηριστικά τα ευρύτατα περιθώρια που αφήνουν το άρθρο 5 για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα και στην περίπτωση συλλογής τους σε περίπτωση συμβάσεων ψηφιακού περιεχομένου, όπου μάλιστα έχει τεθεί εκεί και ένα εύλογο ερώτημα, ότι σε περίπτωση υπαναχώρησης από μια τέτοια σύμβαση, μη ικανοποίησης του καταναλωτή, του λήπτη του ψηφιακού περιεχομένου, πώς θα επιστρέφονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα, πώς θα εξασφαλίζεται η επιστροφή τους. Δεν μπορεί βέβαια. Πολύ περισσότερο όταν αφήνεται τέτοια ευρύτερα περιθώρια για το πώς θα μπορεί η εταιρεία, το μονοπόλιο, η επιχείρηση που έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών να τα αξιοποιήσει και για άλλους σκοπούς. Γιατί βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν επαρκεί αυτή η θολή διατύπωση ότι εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει περίπτωση που χρησιμοποιούνται για τους για την εκπλήρωση των νομικών νόμιμων σκοπών του. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτού του είδους οι ανησυχίες ενισχύονται από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια μέσα από μια σειρά ευρωπαϊκές οδηγίες που ενσωματώνονται στο δίκαιό μας έχει απογειωθεί η μαζική συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία αλλά και εμπορία προσωπικών δεδομένων. Και βέβαια εδώ ευθύνη έχουν και τα άλλα κόμματα που σήμερα γύρουν βέβαια αυτούς τους προβληματισμούς, όμως έχουν ψηφίσει όλες αυτές τις ευρωπαϊκές οδηγίες που ανοίγουν πόρτες και παράθυρα για αυτή το μαζικό φακέλωμα και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων. Γιατί βέβαια τα διάφορα περί ασφάλειας δικαίου και απαρέγκλητης εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων δεν αποτελούν παρά το φύλλο σικής για την περαιτέρω παράδοση μιας ευρύτατης γκάμας προσωπικών δεδομένων σε διάφορους μονοπωλιακούς ομίλους, που με αυτό το περίβλημα δίθεν της νομιμότητας και πολλές φορές με το πάτημα ενός σκουπιού που ούτε καλά-καλά καταλαβαίνει κανείς πώς γίνεται, συλλέγουν μαζικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των καταναλωτών, τα οποία έχουν στη διάθεσή τους ή τα προσφέρουν για εμπορία, τα εμπορεύονται και τα προσφέρουν στη διάθεση διάφορων άλλων μηχανισμών για εμπορικούς και όχι μόνο σκοπούς. Είναι εξάλλου διδακτική η περίοδος στην οποία διανύουμε. Το προηγούμενο διάστημα, με το πρόσχημα μάλιστα της πανδημίας, είχε αναπτυχθεί μια συζήτηση για το πώς συλλέγονται και αξιοποιούνται μια σειρά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ιατρικά και άλλα, για τα οποία μάλιστα πολύ ζωηρό ενδιαφέρον και διεθνώς εκδηλώνουν διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες, άλλοι μεγάλοι όμιλοι κλπ. Και βέβαια δεν είναι κρυφό ότι σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούνται ευρέως και τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποτελούν πραγματικά μια ανεξάντλητη δεξαμενή υποκλοπής προσωπικών δεδομένων από κρατικές υπηρεσίες ή όχι, επιχειρηματικούς ομίλους και υπεραλιστικούς οργανισμούς. Όλα αυτά βέβαια το πλέον εύκολο είναι να ενδυθούν το μανδύα της νομιμότητας. Εξάλλου έχετε από κοινού φροντίσει για τη διαμόρφωση αυτού του σκοτεινού θεσμικού και πολυπλόκαμου νομικού πλαισίου που αφήνει πολλά περιθώρια για αυτού του είδους την αξιοποίηση. Όμως, ξέρετε, και για να κλείσω, αυτή η συζήτηση και η όλη ευαισθησία σας για την προστασία του καταναλωτή έχει και μια άλλη πτυχή, την οποία βέβαια δεν τολμάτε να ακουμπήσετε. Γιατί γεννιέται και ένα άλλο ερώτημα. Ποιους αφορά τελικά αυτή η προστασία? Γιατί στις σημερινές συνθήκες ακρίβειας και πληθωρισμού που καλπάζει,
Οι καταναλωτές, όπως τους ονομάζετε, όχι απλά δεν έχουν όλοι τα μέσα και την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά ούτε καν στο φυσικό. Εδώ συζητάμε για την αδυναμία σήμερα να καλύπτουν ακόμα και βασικές ανάγκες διαβίωσής τους. Ακόμα και τα επίσημα στοιχεία δεν μπορούν πια να κρύψουν ότι η μεγάλη μάζα των εργαζομένων καλύπτει από το μισθό τους μόλις ένα μικρό μέρος των βιωτικών αναγκών του. Είναι αμφίβολο αν με το μέσο μισθό μπορεί ένας εργαζόμενος σήμερα να ανταποκριθεί στα εξωφρενικά ενίκια, στους λογαριασμούς του ρεύματος που απογειώνονται. Για ποιο λοιπόν ηλεκτρονικό αλλά και φυσικό εμπόριο συζητάμε μετά? Και φλωμώνεται κιόλας τον κόσμο με αυταπάτες να προσδοκά ευρωπαϊκή λύση στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, δηλαδή να προσδοκά λύση στο πρόβλημα από τους ίδιους τους ενόχους, αφού μια ακόμα πολυδιαφημιζόμενη τέτοια ευρωπαϊκή λύση ήταν και αυτή που έγινε η θηλιά για το λαό. Αυτή η ίδια η πράσινη καπιταλιστική ανάπτυξη με το χρηματιστήριο ενέργειας, την απολιγνητοποίηση, το εμπόριο των ρήπων, τη μονοκαλλιέργεια των ΑΠΕ και τη φορολογία βέβαια του λαού με το πρόσχημα της κλιματικής αλλαγής και την ευαισθησία δίθεν για το περιβάλλον. Αυτού του είδους την ίδια ώρα τέτοιο είδους λύσεις δίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν τα λαϊκά νοικοκυριά βυθίζονται στη φτώχεια και προωθείται προς ψήφιση μέσα στον Οκτώβρη νέα οδηγία για νέα πράσινη φορολογία στο όνομα αυτής της ευαισθησίας για το περιβάλλον. Και απ' την άλλη, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διαγωνίζονται για το πώς και πώς θα απολαμβάνουν τα κοστολογημένα ψίχουλα που βγήκαν από το γδάρισμα του λαού από την υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων. Γι' αυτό λοιπόν ως ΚΚΕ λέμε ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις και όσους εμφανίζονται ως επίδιωξοι σωτήρες ακολουθώντας τις ίδιες αντιλαϊκές ράγες. Ο δικός τους δρόμος είναι να εμπιστευτούν τη δύναμή τους, να οργανώσουν την πάλη και την αλληλεγγύη τους διεκδικώντας την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στην ενέργεια και τα καύσιμα, με αυξήσεις τους μισθούς και τις συντάξεις πάνω από το ύψος του πληθωρισμού, για την κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών τους, παλεύοντας για αποφασιστική μείωση των τιμών στα βασικά είδη, στο ρεύμα, στη θέρμανση, στα καύσιμα, τη διαγραφή χρεών, ώστε κανένα εργατικό λαϊκό σπίτι να μην μείνει χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και τρόφιμα. Γιατί η ζωή και οι ανάγκες των εργαζομένων και του λαού δεν χωράνε στα διάφορα βάουτσερ και τα πας. Γι' αυτό σε συμπόρευση με το ΚΚΕ που δείχνει και παλεύει το μόνο δρόμο που μπορεί να βάλει φρένο στα αντιλαϊκά σχέδια, να αποσπάσει κατακτήσεις που εγγυάται το ανέβασμα των διεκδικήσεων για μέτρα ανακούφισης και στο σήμερα και που μπορεί πραγματικά να εμπνεύσει για το μόνο δρόμο που μπορεί να δικαιώσει τις προσδοκίες του λαού και να του επιτρέψει να απολαμβάνει ως παραγωγός του πλούτου και όχι ως καταναλωτής τα αποτελέσματα της εργασίας του, θέτοντας και τα επιτεύγματα της επιστήμης αλλά και της ίδιας της τεχνολογίας στην υπηρεσία των δικών του σύγχρονων αναγκών και όχι βέβαια στην υπηρεσία της γιγάντωσης των μονοπωλιακών κερδών όπως συμβαίνει με τα διάφορα νομοθετήματα μεταξύ των οποίων και το σημερινό. Γι' αυτό το λόγο επί της αρχής θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.